εκεί βρίσκονταν και προηγουμένως. Νομίζω ότι είναι η... Θα βγάλουν φωτογραφίες με, με τη συμφωνία στα χέρια. Έτσι. Δεν μπορούμε είναι να χαμογελαστή και οι δύο ενθουσιασμένοι. Κάτι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν ξέρω αν ο ήχος... Είναι καλός διαπραγματευτής, ναι, βεβαίως είναι εξαιρετικά αξιόλογος διαπραγματευτής και είναι και μια εξαιρετική προσωπικότητα, είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Αγαπήθηκαν ξαφνικά. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση και μάθαμε πολλά πράγματα ο ένας από τον άλλον. Τι μάθατε για εκείνον? Έμαθα μεταξύ άλλων ότι αγαπάει τη χώρα του πάρα πολύ. Πότε θα ξαναειδωθείτε? Είναι μακριά τώρα και ο ήχος δεν μπορεί να φτάσει σε εμάς για την μεταξύ τους συνομιλία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να διαβάσουμε κάπως τα χείλη τους για να βγάλουμε συμπέρασμα, το οποίο βέβαια δεν θα ήταν. Θερμή χειραψία. Και νομίζω εδώ... Θα ξανασυναντηθείτε, θα τον ξαναδείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Ολοκληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, με μια θερμή χειραψία, αυτή η ιστορική συνάντηση, η οποία οδήγησε σε μια ιστορική συμφωνία. Μαρία Κονταξή. Την οποία δεν έχουμε μάθει ακόμα, δεν περιμένουμε μάθει. Πώς και πώς και εμείς. Ακριβώς. Αυτό που όμως έχω να σας πω, που είναι πολύ σημαντικό θεωρώ, είναι ότι είχαμε την πρώτη αντίδραση από πλευράς Κίνας. Ναι. Πριν ακόμα υπογραφεί η συμφωνία, προφανώς είχαν τις πληροφορίες. Κορυφαίος ο Κινέζος διπλωμάτης, ένας πολύ ψηλά ιστάμενος, είπε ότι γράφεται ιστορία μεταξύ της Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Νέα ιστορία την είπε μάλιστα. Και είπε ότι χαιρετίζει το Πεκίνο αυτήν την συνάντηση και την πιθανότητα συμφωνίας. Δηλαδή ήταν ακριβώς και πριν ακόμα γίνει η υπογραφή, πριν πέσουν υπογραφές όπως τις είδαμε εμείς πριν από λίγο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η επαφή του Κιμ με το Πεκίνο είναι άμεση και πολύ κοντινή, όπως μας την περιέγραφε και ο Δημήτρης.